Πάμε και σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα τώρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την καταβολή των επιδοτήσεων. Νέο μπάχαλο, νέες καθυστερήσεις. Ο κύριος Χιλετζάκης θα μας πει περισσότερα, ο αντιπρόεδρος ΕΑΣΥ. Καλησπέρα σας, κύριε Χιλετζάκη. Καλό απόγευμα σας στους τηλεθεατές σας. Τελικά σήμερα δεν θα δουν χρήματα οι παραγωγοί, είναι έτσι? Σήμερα μάλλον δεν θα δουν χρήματα. Είμαστε από χθες σε επιφυλακή, stand-by. Δυστυχώς ο οργανισμός δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε, ήταν αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες εμείς, ότι δεν γίνεται να κλείσει το πληροφοριακό σύστημα το Σάββατο το απόγευμα, μεσολαβούσε μετά Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, Τρίτη, σε δύο εργάσιμες μέρες να επεξεργαστεί τόσα στοιχεία και ειδικά του monitoring με τόσες χιλιάδες αγροτεμάχια στον έλεγχο σε όλη την Ελλάδα και να πάει σε πληρωμή την Τετάρτη. Επομένως δικαιωνόμαστε ακόμα για μία φορά, γιατί τα είχαμε πει εμείς ότι είναι πολύ δύσκολο η επεξεργασία και αν δεν επεξεργαστούν σωστά θα γίνει μία πληρωμή του ποδαριού που θα δούμε με μαύρα κλάματα τα τραπεζικά βιβλιάρια και με μαύρο δάκρυ. Ναι. Μέχρι και τώρα έχει φύγει επίσημα ο έλεγχος και είναι στα χέρια της διοίκησης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν ξέρω όμως αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή οι λοιπές τράπεζες καταφέρουν να πληρώσουν αύριο, που κατά 90% θα γίνει η πληρωμή όσο αφορά την Τράπεζα Πειραιώς, είναι το μόνο σίγουρο. Δεν ξέρω όμως αν τα καταφέρουν να πληρωθούν οι λοιπές τράπεζες. Άρα στις λοιπές τράπεζες, ενδεχομένως, λόγω του Βαλέρ θέλατε να πείτε, οι υπόλοιποι παραγωγοί θα δουν χρήματα, αν καταβληθούν αύριο, μετά τα Χριστούγεννα. Μετά τα Χριστούγεννα, ημέρα Τετάρτη. Γιατί την Τρίτη είναι αργία, τη Δευτέρα είναι τα Χριστούγεννα και θα υπάρξει πρόβλημα. Δυστυχώς όμως, τι βλέπουμε? Βλέπουμε άλλο ένα παράδοξο σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί γίνεται μάλλον το ένα λάθος πίσω από το άλλο και εμείς είμαστε οι αποδέχτες. Βλέπουμε ότι υπήρξε και στο παρελθόν μία αντίστοιχη πληρωμή και είχε απελευθερωθεί το τραπεζικό βαλέρ πριν από πολλά χρόνια, είχε απελευθερωθεί το 2008 και το 2012, ναι, πάλι παραμονή Χριστουγέννων, και είχαν πληρωθεί όλη η παραγωγή. Αν αυτή τη στιγμή η Τράπεζα της Ελλάδος και τα λοιπά πιστωτικά ιδρύματα αποφασίσουν να κρατήσουν το βαλέρ, δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωθεί κανείς. Αν αποφασίσουν να μην εφαρμόσουν το περιβόητο βαλέρ, τότε θα πληρωθούν όλη η παραγωγή. Το βλέπουμε λίγο δύσκολο, μακάρι να γίνει, μακάρι να βγούμε ψεύτες, μακάρι να μην βγούμε στις προβλέψεις μας, και υπάρχει και ένα ποσοστό της τάξης του 10 με 20% που μπορεί να μην γίνει καθόλου πληρωμή ούτε στην Τράπεζα Πειραιώς. Ναι. Γιατί εμείς μέχρι και τώρα έχουμε, δηλαδή, γνωστά δημοσιογραφικά site που ασχολούνται μόνο με το πρωτογενή τομέα, έχουν γράψει και έχουν αποσύρει και έχουν πάρει πίσω τις πιστώσεις των λογαριασμών που έχουν πληροφορίες μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς μιλάμε με στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ και πραγματικά σηκώνει τα χέρια ψηλά. Είναι μία, δηλαδή, έχει δημιουργηθεί ένα μπάχαλο απρόοπτου. Μάλλον θέλει να αποδείξει κάποιος ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι όλα καλά. Κύριε Χιλετζάκη, επειδή από χθες συζητάμε για την καταβολή των επιδοτήσεων, δηλαδή την περιμέναμε χθες, μετά η νεότερη πληροφόρηση μετέθεσε τις πληρωμές για σήμερα, από σήμερα το πρωί για το απόγευμα, από το απόγευμα τώρα πάλι το ερωτηματικό είναι μεγάλο, μάλλον πάμε λοιπόν για αύριο και με όλες αυτές τις διαφοροποιήσεις ότι έχει να κάνει με τα τραπεζικά καταστήματα. Γιατί όλο αυτό, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, γιατί αυτό η το πάρουμε? Η δικιά μου εκτίμηση είναι αυτό που έλεγα από την πρώτη μέρα. Δεν γίνεται να έχουμε μία προβληματική πληρωμή τον Οκτώβριο με 88 εκατομμύρια ευρώ να αιωρούνται και να μην ξέρουμε πού βρίσκονται και γιατί δεν δοθήκανε. Να βλέπουμε σωρία λαθών, να βλέπουμε σε αιχμαλωσία χιλιάδες αφημοί από το 22 απλήρωτα. Και όλα αυτά να έρθει το κερασάκι στην τούρτα, ένα μονιτόρινγκ 3 με 4 μέρες πριν την πληρωμή και να εφαρμόζονται χιλιάδες αγροτεμάχια και να μην μπορούμε να τα θεραπεύσουμε. Όλα αυτά με τη δικιά μας εμπειρία, με τη δικιά μας τεχνοκρατική εμπειρία πλέον, δεν υπάρχει περίπτωση να πληρωνόταν σωστά και να γίνει μια σωστή πληρωμή. Τώρα,
αν κάποιοι θεωρούσαν ότι μπορούσαν να κάνουμε μια ασφαλή και σωστή πληρωμή, ήταν γελασμένοι. Όταν ξεκίνησε τον Οκτώβριο και ράιζε το ποτήρι, έπρεπε να καταλάβουν ότι το Δεκέμβριο θα σπάσει το ποτήρι. Και το ποτήρι τώρα το Δεκέμβριο σπάει. Ας βάλουν ό,τι είναι να βάλουν και θα δούμε με το καινούργιο έτος, θα σηκώσουμε τα μανίκια, να δούμε πώς θα διαχειριστούμε την κατάσταση, πώς θα σώσουμε τα αφημί που μπορούν να σωθούν και να δούμε τι θα γίνει. Άρα καταλαβαίνω, κύριε Χιλετζάκη, ότι υπάρχουν φόβοι από εσάς ότι αυτές οι καθυστερήσεις κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις για τους παραγωγούς. Ναι, εμείς φοβόμαστε αυτή την καθυστέρηση. Ή θα γίνει μια καλή πληρωμή, ή θα γίνει μια πληρωμή που δεν θα έχει γίνει ποτέ. Στο κομμάτι το αρνητικό, όχι στο θετικό. Ναι. Γι' αυτό μας βλέπετε και έχουμε τις επιφυλάξεις μας και έχουμε σοβαρό θέμα, γιατί και εμείς απολογούμαστε στους παραγωγούς, είναι πελάτες μας, είναι μέλη μας, έχουμε μια χρονιά δύσκολη για την Κρήτη. Αν είχαμε την περσινή βεντέ μας στο ελαιόλαδο, δεν θα είχαμε και τόση πολλή αγωνία φέτος. Αλλά είδαμε ότι το ελαιόλαδο δεν πάει καλά, λόγω της ακαρπίας και τα λοιπά, και όλα αυτά μα δημιουργήσαν τα προβλήματα που μας έχουν δημιουργήσει τώρα. Και κοιτάμε τις επιδοτήσεις να μπουν έστω μερικά χρήματα στα σπίτια των παραγωγών και αυτά τα χρήματα να ζεστάνουν λίγο το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Τώρα, κύριε Χιλετζάκη, το να συζητάμε για από ώρα σε ώρα και από στιγμή σε στιγμή καταβολή επιδοτήσεων και πίστοση λογαριασμών και ακόμη να μην ξέρουμε αν έχουν καταλήξει τι χρήματα θα πάρει κάθε παραγωγός. Μα δεν βγαίνει ο ίδιος ο ΠΚΠ να βγάλει μια επίσημη ανακοίνωση. Ο ΠΚΠ έβγαλε μια ανακοίνωση και είχε πει ότι 22 του μήνα θα έχουν καταβληθεί αγροτικές επιδοτήσεις. Αυτό σημαίνει και τι μεταφράσαμε εμείς ως εξής. Μεταφράσαμε το εξής. Ότι κάθε χρόνο, εφόσον θες να εξοφλήσεις 22 του μήνα, οι πιστώσεις σου πρέπει να ξεκινήσουν από 2 μέρες νωρίτερα, βέβαια. 2 μέρες νωρίτερα, για να έχουμε το τραπεζικό βαλερέ. Εγώ σήμερα από τη δικιά σας εκπομπή διαβεβαιώνω ότι υπάρχει συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα που διαχειρίζεται πολλά αφημί και δεν θα δώσει τα χρήματα αύριο. Το διαβεβαιώνω αυτό και αύριο θα βγω να πω και ποιο είναι. Γιατί το συγκεκριμένο τραπεζικό ίδρυμα, όχι ότι έχει πρόβλημα, ξέρουμε ότι έχει πάντα ένα βαλέρ 2 μέρες, δεν το έχει αλλάξει ποτέ. Πάντα αυτό το βαλέρ το έχει, το στηρίζει και, και κάνει ασφαλείς πληρωμές, παίρνει τη δισκέτα όταν έρθει η ώρα του και κάνει την πληρωμή του όπως θέλει αυτός. Αυτό το τραπεζικό ίδρυμα θα πληρώσει σίγουρα την Τετάρτη. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Εντάξει, δεν είναι και θέμα τραπεζικού ιδρύματος, κύριε Χιλετζάκη. Είναι θέμα του ΟΠΚΠ. Δεν είναι θέμα τραπεζικού ιδρύματος, είναι θέμα ΟΠΚΠ. Προφανώς. Αν έκανε ο ΟΠΚΠ στην ώρα του την καταβολή, να μπορούν να διαχειριστούν και το περιβόητο βαλέρι τράπεζες, να πληρώσουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Να είχε γίνει πληρωμή από χθες και να είναι η παραγωγή μέχρι αύριο εξοφλημένη. Αυτό έλεγε η λογική του χρόνια. Εμείς βλέπουμε και λίγο παρακάτω, κυρία Σφακιανάκη, και βλέπουμε και την εξωτική. Η εξωτική θα πληρωθεί στις 29, μέχρι και τις 29 Δεκεμβρίου. Μέχρι 29, 28 με 29. Μέχρι 29. Μπράβο. Εγώ που είμαι κάτοχος ενός τραπεζικού ιδρύματος που δεν είναι η Τράπεζα Πειραιώς. Και ξέρω ότι έχω βαλέρ πάντα. Αυτό είναι γνωστό. Λοιπόν, αν εμένα ξεκινήσει να πληρώσει την εξωτική 29, δεν πληρώνουμε το 23. Πάω το 24. Αυτό είναι εκτός κανονισμού. Εφόσον δεν έχω λάθος, εφόσον δεν είμαι σε έλεγχο, εφόσον δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την αίτησή μου, δεν μπορείς να με πληρώσεις ημερολογιακά το επόμενο έτος τη συγκεκριμένη πληρωμή. Και τι σημαίνει αυτό πρακτικά, τι μπορεί να κάνει ο παραγωγός αν πληρωθεί λοιπόν με το 24, δεν θα πληρωθεί το 24, αν όχι, πάει με την αίτηση. Δεν λέμε ότι δεν θα πληρωθεί, αλλά λέμε ότι αυτό παραβαίνουμε τον κανονισμό. Παραβαίνεται ο κανονισμός. Εις βάρος τον παραγωγό. Εις βάρος τον παραγωγό, και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Εφόσον, ακούστε να δείτε, ο καπετάνιος κάνει κουμάντο στο καράβι. Ο καπετάνιος αυτή τη στιγμή είναι ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Εφόσον ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κρίνει ότι ένας πρόεδρος του ΟΠΚΠ, του συγκεκριμένου οργανισμού που κάνει τις πληρωμές, πρέπει να αποσυρθεί από τη θέση του και έχει τους λόγους του και το λέει αυτό και παίρνει και την πολιτική ευθύνη που το κάνει, ο πρόεδρος έπρεπε να έχει φύγει και να μην είναι σε αιχμαλωσία 560.000 αφημί σήμερα σε όλη τη χώρα. Έπρεπε να έχει φύγει και να μην είμαστε εμείς όπειροι αυτινού του γεγονότος. Κακά τα ψέματα. Το αφεντικό στο Υπουργείο είναι υπουργός. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι.
από τον τελευταίο αγρότη μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο. Αυτός παίρνει την πολιτική ευθύνη, αυτός θα απολογηθεί για το σχεδιασμό και τα δικά. Εφόσον ζητάει την παρέτηση όλου του Διοικητικού Συμβουλίου και γίνεται η παρέτηση σύσσωμη από το Διοικητικό Συμβούλιο, σύσσωμη πλην από του Προέδρου, δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε και να πάμε παρακάτω. Δηλαδή ένα Διοικητικό Συμβούλιο που δεν λειτουργεί, που την παρέτησή του την έχει ο Υπουργός στο συρτάρι του. Έχουμε σήμερα να διαχειριστούμε δηλαδή κομικοτραγικά πράγματα. Αυτά δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ. Αν έχω υπογράψει εγώ σύμβαση και πρέπει να είμαι μέχρι το 25 και το ένα και το άλλο. Και να πέσω εγώ αυτή τη στιγμή με 560.000 οικογένειες σε όλη τη χώρα, εντάξει, και να παίζω με τον παππού και τη γιαγιά, με τον πατέρα και τη μητέρα που δεν έχουν να πάρουν ένα δώρο του παιδιού τους και να μην έχουν να στρώσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Με μια κλιματική αλλαγή που έχει ανοίξει την πόρτα και έχει μπει μέσα, τα αγροτικά προϊόντα διαλυμένα, δηλαδή ο Κακομοίρης ο Θεσσαλός που πνίγει και το σπίτι του, πνίγει και το χωράφι του και περιμένει την έρμη την επιδότηση. Να ζήσει, που είναι στο νίκη, που είναι στο κοντέινερ και κάθεται σήμερα. Πώς θα ζήσει αυτός? Εγώ κάθομαι στο σπίτι μου και εσείς στο δικό σας. Αυτός που έχει μεταναστεύσει και έχει φύγει από τον τόπο του και δεν έχει τίποτα. Πώς θα ζήσει αυτός? Αυτός δεν περιμένει αυτή την έρμη την επιδότηση. Ούτε τρακτέρ έχει, ούτε χωράφι έχει, ούτε τίποτα δεν έχει. Ναι, μα κύριε Χιλετζάκη. Αυτό πρέπει να δούμε, γιατί είναι ανθρώπινα θέματα. Και ναι, συγγνώμη για τον τόνο της φωνής μου. Όχι, έχετε απόλυτο είναι δίκιο. Ανθρώπινα θέματα που πρέπει να δούμε. Και δεν μπορούμε τώρα να παίζουμε αν εγώ υπέγραψα σύμβαση το 25. Και αν εμένα έχει αιμονή ο υπουργός με μένα ή ο υπουργός δεν έχει αιμονή κτλ. Ο υπουργός είναι υπουργός. Πρέπει να το καταλάβουμε. Και παίρνει αυτός τις ευθύνες. Αν κάτι δεν πάει καλά, το παίρνει απάνω του. Αν πάει κάτι καλά, πάλι το παίρνει απάνω του. Εφόσον ο υπουργός ζητάει την παρέτηση όλου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτό έπρεπε να έχει εκτελεστεί. Έπρεπε να έχει εκτελεστεί από τον Οκτώβριο, που σήμερα, αν γινόταν λάθη, να ξέραμε πού να τα ρίξουμε. Γιατί σήμερα, αυτή τη στιγμή, και εμείς είμαστε όμοιροι. Εμείς που ασχολούμαστε με τον πρωτογενή τομέα. Γιατί δεν ξέρουμε κι εμείς με τη σειρά μας. Η Ένωση Ηρακλείου απασχολεί χιλιάδες εργαζόμενους και κάνουμε τις τελευταίες μέρες τις επέτες για να βρούμε κι εμείς χρήματα να πληρώσουμε το δώρο Χριστουγέννου, να μην πέρασε αυτό φορό ο πρόεδρος. Ναι. Γιατί κι εμείς από τις επιδοτήσεις περιμένουμε τέτοιες μέρες. Όπως όλοι. Και δεν είναι μόνο η Ένωση Ηρακλείου, είναι πάρα πολλοί οργανισμοί, πάρα πολλοί φορείς. Και έχουμε και πάρα πολλές υποχρεώσεις όλοι μας. Από τον τελευταίο παραγωγό μέχρι και το φορέα που τον εκπροσωπεί. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και αυτό είναι αδικαιολόγητος. Αδικαιολόγητος. Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ που δεν παρετήθηκε μετά την ζήτηση, την παρέτησή σου από τον υπουργό. Αδικαιολόγητος. Εφόσον έφυγε όλη του η ομάδα. Έδωσε όλη του η ομάδα σύσσωμα την παρέτηση στον υπουργό, έπρεπε και αυτός να την κάνει αποδεχτή, έπρεπε και αυτός να φύγει. Κύριε Χιλετζάκη, δηλαδή, εγώ κατανοώ την αγανάκτησή σας. Συγγνώμη τώρα για τον τρόπο μου. Όχι καθόλου, δεν χρειάζεται να ζητάτε συγγνώμη. Τώρα δεν έχω συνηθίσει. Να τελειώ, αλλά και εγώ τώρα 2 μέρες δεν έχουμε κοιμηθεί, να φταίει αυτό το παλάκι. Μα δεν έχουμε. Κοιτάξτε, όταν μιλάμε για ημερομηνίες και για τα καταβολή επιδοτήσεων, δεν το κάνουμε γιατί έχουμε κάποιο φετίχ με τις ημερομηνίες. Το κάνουμε γιατί μιλάμε για ημέρες Χριστουγέννων. Όπως είπατε κι εσείς, οι οικογένειες όλες των παραγωγών και εκτός Κρήτης, Θεσσαλία, όπως αναφερθήκατε κι εσείς, περιμένουν να πάρουν κάποια χρήματα για να κάνουν αξιοπρεπώς Χριστούγεννα και να στρώσουν το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Άρα γι' αυτό επιμένουμε και στο κομμάτι της ημερομηνίας της καταβολής των επιδοτήσεων. Το μπάχαλο είναι μπάχαλο, το καταγράφουμε, η αγανάκτησή σας είναι δεδομένη, κύριε Χιλετζάκη, και είναι και λογική. Αυτό θα πω κλείνοντας. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Εύχομαι αύριο έστω να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιά στο προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ όλο, τους 550 εργαζόμενους σε όλη τη χώρα. Εγώ προσωπικά την τελευταία εβδομάδα ήμουν αμάρτυρας με το προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ του Ηρακλείου. Ήτανε άψογοι όλοι οι εργαζόμενοι, καθίσανε εκτός ωραρίου μέχρι αργά το απόγευμα, μέχρι αργά το βράδυ, για να μπορέσουν να σώσουν και να διορθώσουν ό,τι μπορούσαν οι άνθρωποι για να έχουν μια καλύτερη πληρωμή η παραγωγή μας. Αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω το προσωπικό, γιατί πραγματικά το έζησα τις τελευταίες μέρες και πραγματικά δώσανε μάχη, και το διευθυντή που διαχειρίστηκε όλο αυτό
εδώ στο Ηράκλειο που το είδα εγώ, που είναι ο ΠΕΚΕΠΕ Κρήτης. Κύριε Χιλιτζάκη. Θεωρώ ότι σε όλη την Ελλάδα γίνει το ίδιο. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκριση, για να έχουμε όλα τα τελευταία νέα από αυτό το πολύ σημαντικό κομμάτι. Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.